δυστυχώς είμαστε σε μία μάχη. Μία μάχη βέβαια η οποία είναι άνηση για τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς δεχόμαστε κάθε μέρα πιέσεις και πόλεμο από όλες τις μάλλον από όλους τους εισαγωγείς. Οι τιμές αυξάνονται καθημερινά. Το ενεργειακό κόστος, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αυξάνεται καθημερινά. Τα καύσιμα αυξάνονται καθημερινά. Και στην άκρη του νήματος είμαστε εμείς, που θα πρέπει να βάλουμε εκ νέου πλάτη, που έχουμε βάλει τώρα 15 χρόνια πλάτη μέσα στα μνημόνια και μέσα στην πανδημία. Και δυστυχώς είμαστε αυτοί που είμαστε πάλι στο τέλος οι χαμένοι και αυτοί που θα έχουν τα περισσότερα θύματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία σήμερα. Και... Ωραία. Εσείς περιγράφετε μια άνηση μάχη. Εσείς λέγατε την Παρασκευή 25 του μήνα στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ότι από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα πως υπήρχε μια αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες ύλες και αναφερόσασταν, αν θυμάμαι καλά, σε ξυλία, σε σίδερο, σε αλουμίνιο, σε χαλκό, κοντά στο 80%. Από τις 25 του μήνα, 25 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 3 του Μάρτη, καταγράφονται άλλα δεδομένα. Βεβαίως, κυρία Διγεράκη, συνεχίζονται οι αυξήσεις αμύωτα. Σχεδόν καθημερινά έχουμε από επιχειρήσεις του εξωτερικού, τις οποίες εισάγουμε προϊόντα, οι οποίες στέλνουν νέα τιμολόγια των προϊόντων. Δηλαδή... Γιατί υπάρχουν καθημερινές αυξήσεις. Δηλαδή από τις 25 του Φλεβάρη και σήμερα υπάρχουν εταιρείες που στο σίδηρο και στη ξυλία και στο χαλκό, οι οποίες μεσοσταθμικά περίπου έχουν επιβάλει μια εκ νέου αύξηση περίπου γύρω στο 10%. Δηλαδή το 80% από το καλοκαίρι μέχρι 25 του μήνα και το 10% από τις 25 μέχρι σήμερα, μιλάμε για μια αύξηση στις πρώτες ύλες του 90%. Αυτό μετακυλείται αυτόματα και σε όλους εμάς, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε, κυρία Δουγεράκη, εμείς σαν επαγγελματίες, γιατί γνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές αδυνατούν αυτή τη στιγμή με μειωμένα τα έσοδά τους, με μικρή ανάπτυξη στη χώρα και με τον πληθωρισμό να αυξάνεται, να μην μετακυλήσουμε όλο το κόστος. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε και εμείς πλέον να καλύψουμε κάθε τέλος του μήνα τις υποχρεώσεις μας. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε αυξημένη φορολογία, αυξημένες υποχρεώσεις ασφαλιστικές και θα πρέπει να πληρωθούν κάθε τέλος του μήνα, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και κάποιο από αυτό το κόστος το μετακυλούμε στο τελικό προϊόν. Γιατί λέτε άνηση η μάχη μας με την ακρίβεια, όταν εγώ είπα ότι, ξέρετε, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενα, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, όλο αυτό το οποίο βιώνετε εσείς, βιώνουμε εμείς ως νοικοκυριά και εσείς από την πλευρά σας ως επιχειρήσεις, με ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γιατί είπατε ότι είναι άνηση η μάχη? Δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει ενδεχόμενα? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Διγεράκη, ίσως το πλαφόν να μπορεί να βοηθήσει το τελικό καταναλωτή, αλλά δεν θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί οι επιχειρήσεις να αγοράζουν σήμερα ακριβά και να πουλούν με ένα πλαφόν το οποίο θα οριστεί από την κυβέρνηση με ένα περιθώριο κέρδους που υπήρχε το 2014. Εάν θέλει ο Υπουργός να επιβάλλει πλαφόν σε κάποια προϊόντα, θα πρέπει να επιβάλλει πλαφόν σε όλη τη διαδικασία και στους εισαγωγείς και στις μεταφορές και στον παραγωγό. Αλλά θα πρέπει να είναι ολοκληρωτική. Διαφορετικά, όταν έχουμε και επιβάλλουμε ένα πλαφόν στη λιανική τιμή, στο τέλος δηλαδή μόνο στον παραγωγό που παράγει το προϊόν, τότε όλη η διαδικασία είναι λάθος. Γιατί δεν μπορεί εμείς να αγοράζουμε ακριβά και να πουλάμε με ένα πλαφόν το οποίο επί της ουσίας δεν μπορεί να βγάλει και να πληρωθούν τα έξοδα της επιχείρησης η οποία το παράγει. Σε όλη την αλυσίδα λοιπόν της αγοράς, οριζόντια το πλαφόν στο κέρδος, μόνο έτσι ενδεχόμενα λέτε ότι κάτι μπορεί να προκύψει. Ποιοι είναι οι κλάδοι οι οποίοι πλήττονται πολύ περισσότερο αυτή την ώρα και ποιοι είναι εκείνοι οι κλάδοι μέσω των οποίων εμείς θα τα βρούμε σκούρα πολύ περισσότερο, κύριε Λεκάκη? Κυρία Δουγεράκη, δεν υπάρχει κλάδος που να μην πλήττεται σήμερα. Με όλη αυτή τη διαδικασία που υπάρχει, γιατί είναι μια αλυσίδα. Δυστυχώς, όταν πλήττονται όλοι οι κλάδοι, δηλαδή όταν ακούμε αρτοπία και έχει μειωθεί η παραγωγή τους, όταν ο επισητισμός δεν δουλεύει, όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, τα εμπορικά καταστήματα είναι σχεδόν στο μηδέν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Οι επαγγελματίες που είμαστε, εμείς οι επαγγελματίες είμαστε ταυτόχρονα και καταναλωτές. Οι υπάλληλοι μας είναι το προσωπικό μας, είναι αυτοί που κάνουν το κύκλο της οικονομίας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε εμείς, δυστυχώς
όλοι οι κλάδοι έχουν μια τεράστια πτώση και υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλη την οικονομική διαδικασία. Τι προτείνετε, ως ο Ευενή, ως Γεσεβέ, τι προτείνετε? Εμείς αυτά που έχουμε προτείνει, κυρία Ντουγεράκη, και δεν έχουμε εισακουστεί, ότι για αυτή την ώρα, για αυτή την ώρα, με τα δεδομένα του πολέμου και το τι σημαίνει. Βεβαίως, για να υπάρχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και να μπορέσουν να βοηθούν όλοι, και οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές, θα πρέπει άμεσα από την πλευρά της κυβέρνησης να μειωθούν οι έμεσοι και οι άμεσοι φόροι. Διαφορετικά, δυστυχώς, αυτή η ακρίβεια θα χτυπάει την πόρτα μας κάθε μέρα και θα έχουμε λουκέτα και θα χάνονται έσοδα από το κράτος. Γιατί πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι όταν κλείνει μία επιχείρηση, δυστυχώς το κράτος χάνει έσοδα. Όταν κλείνουν πολλές επιχειρήσεις, πάλι χάνει έσοδα. Αν μειώσει τους φόρους, θα μπορέσει και ο καταναλωτής να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά που δεν προμηθεύεται τώρα, γιατί το σκέφτεται, και οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα. Λοιπόν, λέτε, προτείνουμε μείωση άμεσων έμεσων φόρων να γίνει τώρα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει καλά. Είναι και ότι αντέχει ο προϋπολογισμός και τα ξέρουμε όλα αυτά, και αυτά, κυρία, τα οποία έχουν υποθεί. Όλα αυτά τα έχουμε αποδείξει εμείς στην κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Όταν μειώνει τους φόρους, αυξάνει την κατανάλωση, με αποτέλεσμα τα δημόσια έσοδα να μην χάνουν. Δεν αλλάζει ο προϋπολογισμός του κράτους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης αρνούνται να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι οφθαλμοφανές. Μάλιστα. Μεταφορικό κόστος και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε. Έβλεπα χθες ή διάβαζα μια ενδιαφέρουσα είδηση σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, που έλεγε ότι στο υψηλότερο επίπεδό τους και σχεδόν 14 χρόνια, ότι έχουν εκτιναχθεί επίσης οι τιμές των συμβολέων του σιταριού στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων, προσέξτε, του Σικάγο, όπως και άλλων αγροτικών προϊόντων, καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρατεταμένες διαταραχές στο παγκόσμιο εφοδιασμό. Αν δεν κάνω λάθος, εμείς εισάγουμε σιτηρά αλεύρι από Ουκρανία και Ρωσία σε ένα ποσοστό 14 με 15% κύριε Λεκάκη. Οπότε γι' αυτό και οι φόβοι ίσως σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυξήσεις στα σιτηρά, στο άλευρο, την έλλειψη ενδεχόμενα, γιατί εσείς στην αρχή μιλήσατε ακόμα και για ελλείψεις που δεν ξέρω αν θα είναι πραγματικές ή μη πραγματικές. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζουμε και εμείς, αλλά συνήθως, επειδή όταν υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση και από τις χώρες αυτές εισάγονται, υπάρχει και ο περιορισμός, γιατί έχει αποκλειστεί η Ρωσία από τις ευρωπαϊκές χώρες, σαφώς και κάποιοι θα κάνουν παιχνίδια, ή οικονομικά παιχνίδια εννοώ, έτσι, προκειμένου να κερδίσουν αρκετά χρήματα για να πουλήσουν ένα προϊόν το οποίο το έχουν πάρει φτηνά και το έχουν στις αποθήκες τους, ή θα υπάρχει πραγματική έλλειψη λόγω του ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση.